Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω κύριες και κύριοι βουλευτές ότι χαίρομαι πολύ. Καταρχήν είναι τύχη αγαθή ότι συζητάμε σήμερα το πρώτο μεταμνημονιακό νομοσχέδιο. Θεωρώ ότι πάει να κλείσει μια μνημονιακή πληγή. Διότι η μετάβαση έγινε εν καιρό μνημονίων, εν καιρό στον οποίο δυστυχώς η πολιτική ηγεσία με τη μειωμένη της αξιοπιστία υπέκυψε, ενδεχομένως κάποιοι να πούνε και εθελούσια, στις επιταγές αυτού που κάποιοι λένε ελεύθερη αγορά και κάποιοι άλλοι συμφέροντα. Αυτό συνέβη. Και εδώ θέλω να καλωσορίσω τον τρόπο με τον οποίο τα περισσότερα κόμματα προσεγγίζουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, παρακάμπτω τις αντιπολιτευτικές αιχμές προς στιγμήν, και θέλω να πω ότι είναι ευχής έργων το ότι διαφαίνεται ότι μπορούμε να πάμε με αυξημένη πλειοψηφία στην ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Υποχρεούμεθα όμως, νομίζω, να κάνουμε και μία συζήτηση βάθους, η οποία θα μας οδηγήσει σε κρίσιμα συμπεράσματα που αφορούν το συγκεκριμένο κλάδο. Η πολιτεία, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν έχει την πολυτέλεια να βάζει σε business plan το κόστος τηλεοπτικής κάλυψης στους αρκιούς, το αγαθονήσι και τους λειψούς. Δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Πώς να το κάνουμε? Υπάρχει συνταγματική υποχρέωση η οποία πρέπει να καλυφθεί. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι ο ιδιωτικός τομέας στην ανάπτυξη των μεγάλων υποδομών δεν μπορεί να εγγυηθεί τη βέλτιστη λειτουργία και ανάπτυξή τους. Πάρα πολύ απλά. Αυτό είναι το συμπέρασμα και δεν το λέω κακίζοντας τους ιδιώτες. Μην πάρουν φόρα οι διαπρίσιοι κήρυκες της ελεύθερης αγοράς για να ξεφουλκίσουν εναντίον μας. Αυτή είναι η φύση των ιδιωτικών εταιριών. Μέσα στο ρυθμιστικό πλαίσιο της πολιτείας αποζητούν να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους. Ο ρυθμιστικός ρόλος της πολιτείας όμως εδώ πρέπει να έρθει και να εγγυηθεί τα στοιχειώδη δικαιώματα. Δεν μπαίνει στο ζύγι τώρα. Πώς να το κάνουμε? Στους αρκιούς ήταν 30 σπίτια. Και αυτά τα 30 σπίτια πρέπει να έχουν δορυφορικό πιάτο. Το θυμάμαι σαν τώρα, όταν ξεκινήσαμε την πρώτη δράση, η οποία έχει πάει πάρα πολύ καλά και έχει καλύψει νησιά και ακριτικές περιοχές, να μου εξηγεί κάτοικος της περιοχής. Μου λέγε, παιδί μου, εδώ κοιμόμαστε στις 5 το απόγευμα. Στις 5 το απόγευμα. Γιατί, μου λέει, τι να κάνεις, να αποσπερίσεις, άντε να βάλεις καμιά μαρίδα να ψήσεις. Μετά. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι 3 μίλια, 4 ξέρω εγώ, από την Τουρκία. Δεν μπορεί να μπει σε ανάλυση τυπική κόστους ωφέλους αυτή η ανάγκη. Και με αυτή την έννοια θέλω να πραγματικά να καλωσορίσω το ότι υπάρχει δυνατότητα και στην συζήτηση η οποία θα ξεδιπλωθεί να διαμορφωθεί πλειοψηφία η οποία θα είναι ευρύτατη. Το νομοσχέδιο αφορά 3.500 οικισμούς. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Δεν είναι νούμερο, ας πούμε, το οποίο μπαίνει στο ζύγι με τυπικούς όρους. Α, 96,2% του πληθυσμού καλύπτεται, σιγά μωρέ, και τι είναι το 3,8%. Δεν μπορεί να γίνει έτσι, διότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι πάρα πολύ εύκολα συγκεκριμένες περιοχές με μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα καλύπτονται πάρα πολύ εύκολα και με χαμηλό κόστος. Το ερώτημα είναι τι κάνεις στις οριακές περιπτώσεις. Βεβαίως η Ελλάδα έχει ανάγλυφο δύσκολο και η εξίσωση γίνεται πάρα πολύ βαριά, πρέπει όμως να λυθεί. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση στους 400.000 συμπολίτες μας να τους διασφαλίσουμε ότι θα έχουν τηλεοπτικό σήμα, και αυτό νομίζω είναι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ένα τρίτο βήμα για τη ρύθμιση του τηλεοπτικού τοπίου. Το οποίο τηλεοπτικό τοπίο, δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω, ήταν απολύτως ασίδωτο. Ποια ήταν η κατάσταση λοιπόν? Παρίας ένα κακέκτυπο δημόσιας τηλεόρασης, μία διοδοτημένη ιδιωτική τηλεοπτική σταθμή και ανεπαρκές δίκτυο μετάδοσης του σήματος. Ερχόμαστε λοιπόν με αυτό το νομοσχέδιο να κάνουμε και το τρίτο βήμα. Εξ όσου γνωρίζω, διότι αναφέρθηκε και στις εισηγήσεις, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει ορισμένη για αύριο μία συνεδρίαση, στην οποία όλοι ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον τελικό κατάλογο των αδιούχων, και από την αυριανή και μετά θα πρέπει να καταβάλουν το τίμημα των αδειών. Παρένθεση. Όποιος πει ότι με αυτή την κυβέρνηση
τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια δεν έχουν πληρώσει, σφάλι ή λέει ψέματα. Τα ιδιωτικά κανάλια έχουν πληρώσει, δεν πλήρωσαν για το αγαθό που λέγεται άδεια, διότι υπήρχαν τα γνωστά θεσμικά, τυπικά, νομικά, αριθμιστικά αδιέξοδα, τα οποία ταλαιπώρησαν και την πολιτική συζήτηση για πάρα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα και τώρα που θα κλείσει μπορούμε νομίζω με ψυχραιμία όλοι να το ξανασυζητήσουμε. Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί δεσμεύομαι μέχρι την ολοκλήρωση της συζήτησης του νομοσχεδίου να φέρω τα τελευταία στοιχεία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έχουν πληρώσει κοντά 150 εκατομμύρια από το φόρο διαφήμισης. Ο φόρος διαφήμισης από την αρχή του 2015 άρχισε να καταλογίζεται και να εισπράτεται. Είναι φόρος ψηφισμένος το 2010. Ποτέ δεν υπεγράφησαν από τους προκατόχους του ομιλούντος οι καταλογισμοί, με αποτέλεσμα 2010 με 2015 να έχουμε ένα ψηφισμένο φόρο και μηδέν έσοδα. Δεσμεύομαι λοιπόν μέχρι το τέλος της συζήτησης αυτού του νομοσχεδίου, όπου ευελπιστούμε όλοι μας φαντάζομαι, να έχει ολοκληρωθεί και τυπικά η αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών, να έχουμε και το ακριβές νούμερο καταβολής χρηματικής από τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς για τον φόρο διαφήμισης. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ να λύσουμε νομίζω ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς είναι απότοκο αυτού που θα έλεγε κανείς πραγματικά διαγωνισμός παροδία. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο πέρασε στον συγκεκριμένο ανάδοχο η ανάπτυξη του δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης ήταν μια παροδία η οποία είχε αλλαγές των όρων εν πτήση, πάρα πολύ χαμηλό τίμημα και μία σειρά από άλλα έτσι παρελκόμενα, θα σας έλεγα, κορυφαίο των οποίων κατά τη γνώμη μου και εκ των υστέρων κρίνοντας ήταν το κλείσιμο της ΕΡΤ. Κορυφαίο. Δηλαδή νομίζω ότι ο ιστορικός του μέλλοντος αυτό επίσης θα καταγράψει. Έγινε λόγος, επιτρέψτε μου να πω, για κάποια μελέτη η οποία εξ όσων γνωρίζω δεν έχει βρεθεί ακόμα. Η μελέτη δηλαδή η οποία τεκμηριώνει γιατί πρέπει να έχουμε 150 σημεία εκπομπής και όχι 256, όπως έλεγε η αρχική η υπογεγραμμένη, έτσι, και η γνωστή μελέτη. Δεν ξέρουμε πώς προέκυψε. Και δικαιούται κανείς να υποθέσει ότι ήταν άλλα τα ελαττήρια. Έτσι, εφόσον δεν τεκμηριώνεται το 150 και το 150 μας φέρνει εν έτη 2018 να συζητάμε για τους 500.000 σχεδόν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μπορούν να δουν τηλεόραση, αντιλαμβάνεται κανείς τι μπορεί πραγματικά να έχει συμβεί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο επίσης θέλω να ενημερώσω ότι η ΕΡΤ, ξεπερνώντας και εσωτερικές αδυναμίες, θα είμαι ευγενικός, θα το πω αδυναμίες σε αυτή τη φάση, και εξωτερικές πιέσεις, ολοκληρώνει την ανάπτυξη του δικού της δικτύου, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια νέων πομπών και από 1/1/19 θα έχει απογαλακτιστεί από τον ιδιώτη πάροχο δικτύου για ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας. Υπήρξαν ερωτηματικά σε σχέση με την ανάπτυξη της δράσης και ενδεχόμενα γραφειοκρατικά προβλήματα κτλ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτή η δράση έχει το εξής πλεονέκτημα. Πατάει πάνω στην πρώτη εφαρμογή, η οποία αφορούσε τη Θράκη και τα νησιά. Στην πρώτη εφαρμογή βεβαίως συναντήσαμε προβλήματα. Το πώς θα γίνει η πιστοποίηση, το πώς ο πάροχος θα αναπτύσσει, θα πηγαίνει τον εξοπλισμό κτλ. Αυτά έχουν ξεπεραστεί. Έχουμε δηλαδή το know-how αυτή τη στιγμή. Δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Δεύτερον, ακούστηκε και ερωτηθήκαμε αν αυτό ήταν δόκιμο και αν είναι η πιο οικονομική λύση. Είναι η πιο οικονομική λύση. Υπάρχει σχετική μελέτη από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη διάθεση των μελών της Επιτροπής, επειδή υπάρχουν και στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να αναρτηθούν
μπορούν να έχουν πρόσβαση και να τη δούνε. Νομίζω ότι καταλαβαίνει κανείς ότι αυτός ήταν ο δόκιμος τρόπος και αυτές ήταν και οι εισηγήσεις, δεν ήταν κάτι το οποίο μας εξέπληξε. Ακούστηκε επίσης ότι υπήρχε, λέει, έτοιμη διαδικασία μέσω της ένταξης στο ΕΣΠΑ. Θέλω να θυμίσω στον αξιότιμο βουλευτή, εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, ότι η ένταξη αυτού του έργου στο ΕΣΠΑ έγινε το απόγευμα της 23 Ιανουαρίου του 2015. Αυτή ήταν η ημέρα στην οποία μίλαγε ο κύριος Σαμαράς στο Σύνταγμα. Παρασκευή πριν τις εκλογές της 25 Γενάρη. Εντάσσεται ένα έργο, δεν θα πω με τρόπο πρόχειρο, αλλά θα πω, επιτρέψτε μου να πω, με πάρα πολύ μεγάλες επισφάλειες. Και χρόνο επίσης ανάπτυξης που παίρνει πάρα πολλά ερωτηματικά. Και επειδή στην πορεία αυτών των ετών, κάθε φορά που συζητάγαμε, επανέρχονταν το επιχείρημα από τη Νέα Δημοκρατία, απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΣΠΑ, οι οποίες μας εξήγησαν ότι δεν θα μπορούσε αυτό το έργο να χρηματοδοτηθεί. Θα καταθέσω στα πρακτικά τη σχετική απάντηση, κύριε Πρόεδρε. Ακούστηκαν επιτέλους... διερωτήθηκε, αν θυμάμαι καλά, ο εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής, συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, τι θα συμβεί σε σχέση με τα κανάλια τα οποία δεν έχουν σύμβαση με τον πάροχο δορυφορικής τηλεόρασης. Δηλαδή, έφερε και το παράδειγμα του Α, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος δεν έχει αυτή τη στιγμή συμφωνία με τη δορυφορική πλατφόρμα της Νόβα. Συνεπώς, οι συνδρομητές της Νόβα αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουν. Αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με τη ρύθμιση την οποία φέρνουμε. Είναι πάρα πολύ σαφής η διάταξη, η οποία προβλέπει και την υποχρέωση του παρόχου δικτύου να μεταφέρει το σήμα των ελεύθερων σταθμών τηλεοπτικής λήψης και την υποχρέωση των παρόχων περιεχομένου να δίνουν το πρόγραμμά τους. Άρα, οι συμπολίτες μας οι οποίοι μπαίνουν στο πρόγραμμα της επιδότησης θα βλέπουν και τον Α. Δεν μπορώ να το πω, νομίζω, πιο απλά. Είναι απολύτως κατανοητό. Υποχρεούται και η Νόβα να μεταφέρει το σήμα και ο Α, όχι μόνο ο Α, όλοι τους να το δίνουν. Οπότε, νομίζω ότι εδώ πέρα μπορούμε να βρούμε τρόπο να συνεννοηθούμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Υπήρξαν ερωτήματα για το αν είναι ετήσια η καταβολή. Η καταβολή είναι εφάπαξ. Εφάπαξ καταβολή, η οποία διασφαλίζει την προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού και από εκεί και πέρα για πάντα πρέπει να υπάρχει αυτή η παροχή. Έτσι. Ακούστηκε επίσης γιατί δεν έγινε διαγωνισμός. Νομίζω ότι μεγαλύτερη διαφάνεια από το να δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα να επιλέγει τον πάροχο της επιλογής του δεν μπορεί να υπάρξει. Υπάρχει το κουπόνι, το voucher, και ο πολίτης επιλέγει από πού θα προμηθευτεί την συγκεκριμένη υπηρεσία. Διαστημικός οργανισμός, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι πενιχρός ο προϋπολογισμός του. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να κάνει σοβαρή διαστημική πολιτική με αυτό τον προϋπολογισμό κατέτος, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Ακούστηκαν και κάποια τα οποία νομίζω έχουν χρησιμότητα απλώς επικοινωνιακή. Εάν κάποιος θεωρεί άχρηστο τον ελληνικό διαστημικό οργανισμό, θα του έλεγα να ρωτήσει και τον πρόεδρο της ΚΝΕΣ, του γαλλικού διαστημικού οργανισμού, του πιο, θα σας έλεγα, προηγμένου μέσα στην Ευρώπη, από τις ευρωπαϊκές χώρες, ο οποίος υπέγραψε ένα σύμφωνο συνεργασίας με τον ελληνικό διαστημικό οργανισμό πριν από λίγες μέρες. Δυστυχώς δεν έγινε πάρα πολύ γνωστό στα μέσα ενημέρωσης, ήταν εν μέσω της εθνικής τραγωδίας και των πυρκαγιών στο μάτι και υπέστη αυτή την, ας πούμε, πέρασε στα ψηλά. Ήταν απολύτως λογικό, νομίζω, διότι η χώρα μας ήταν στη δίνη αυτής της κρίσης. Σοβαρό ζήτημα που μπήκε. Μόνιμοι κάτοικοι ή και τα εξοχικά. Ακούστε να δείτε. Είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε. Τι πλεονέκτημα έχουμε τώρα? Έχουμε την πλήρη καταγραφή των λευκών περιοχών. Και ποιοι δικαιούνται αυτοί που στη φορολογική τους δήλωση έχουν μόνιμη κατοικία στις λευκές περιοχές. Πριν δεν υπήρχε αυτό το μητρό των 3,5
χιλιάδων λευκών περιοχών. Νομίζω ότι σε ένα δεύτερο χρόνο μετά την ολοκλήρωση του νομοσχεδίου να δούμε κάποιες πτυχές. Σκέφτομαι, για παράδειγμα, εάν είναι να καλυφθούν και τα εξοχικά, δεν θα πρέπει να μπουν κάποια οικονομικά κριτήρια? Δηλαδή, αν ένας συμπολίτης μας έχει μία βίλα 250 τετραγωνικών με μεγάλη πισίνα, πρέπει, υποχρεούται η πολιτεία να του δώσει αυτή την παροχή? Το αφήνουμε ανοιχτό. Θεωρώ ότι είναι σημαντική επισήμανση και έχουμε τη δυνατότητα και την πλατφόρμα πλέον για να το δούμε αμέσως μετά. Για τα δίκτυα MAN, τα δίκτυα MAN δεν αλλάζουν ιδιοκτήτη, αλλάζουν εποπτική αρχή και θέλουμε να τα εντάξουμε στο μεγάλο έργο ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών σε όλη τη χώρα, το οποίο θα δημοπρατηθεί μέχρι το τέλος του έτους. Για το θέμα των προσόντων έγινε μία επισήμανση. Νομίζω ότι μετά την ανατοποίηση και των ΤΕΙ είναι απολύτως εύλογο να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και οι απόφοιτοι των ΤΕΙ και οι απόφοιτοι των ΑΕΙ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι μία δράση η οποία δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Με μεγάλη χαρά την εισηγούμαστε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και με μία, έτσι θα σας έλεγα, και αίσθηση πίκρας, διότι υπήρχαν κατά το παρελθόν πρόνοιες εξαιρετικά πολυδάπανες και με μικρή κοινωνική ανταποδοτικότητα. Θα έπρεπε δηλαδή, με άλλα λόγια, η ελληνική πολιτεία να έχει βρει τον τρόπο και αυτά τα 20 εκατομμύρια εδώ και καιρό για να καλύψει αυτό το στοιχειώδες δικαίωμα των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο.